είσαι κοντά στο Θεό. Λένε ότι την ώρα του Εσπερινού ο Θεός βγαίνει να ευλογεί στους ανθρώπους που όλα είναι εγκαλυνεμένα. Ο ουρανός με ωραία χρώματα, ο ήλιος γέρνει στη δύση, τα πουλιά κελαϊδούν, τα λούδια θέλουν όλους τώρα. Αυτή την ώρα ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους. Εσύ θα είσαι κοντά τους. Να προσεύχεσαι για όλους μας. Να προσεύχεσαι για την πατρίδα μας, για την οποία προσέφερες όλη τη ζωή, σε αγώνες και σε προσπάθειες, που ζει πάλι δύσκολες ώρες, να τη βοηθήσει ο Θεός. Να προσεύχεσαι για τα παιδιά μας, που κλειδωνίζονται μέσα σε μια τρικυμία κοινωνικών αντιλήψεων και δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λανθασμένο. Να προσεύχεσαι για την οικογένειά σου. Να προσεύχεσαι για όλους μας. Να κρατήσουμε ψηλά το παράδειγμά σου και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα είσαι πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για όσα μας έδωσε. Μακάρια Κύριος, ήταν ένα γένιο για πολλά πράγματα. Ότι η παρουσία σου εδώ στην ωραία αυτή και ευλογημένη παραθαλάσσια περιοχή του Κορφίου καταγράφεται πλέον ιστορικά ως ένα γεγονός και ως ένα πέρασμα που αφήνει ανεξίτηλα βήματα. Κι αν προχθές το βράδυ οι σκοτεινές πτέρυγες του θανάτου που ανηλαιώς καλύπτουν τα πρόσωπα των ανθρώπων κάθε μέρα κάλυψαν και το δικό σου πρόσωπο, το φωτεινό χαμογελαστό δικό σου πρόσωπο, εμείς που είμαστε εδώ σε διαβεβαιούμε ότι θα παραμένεις πάντοτε μέσα στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι ξεχνιούνται όταν τους λησμονάνε. Και εσύ αγαπημένο μας φίλε Ιωάννη, δεν μπορεί να λησμονηθείς. Πολλοί θα προσεύχονται για σένα, τα μοναστήρια μας, που τόσο τα αγάπησες και τα υπεστήριξες, που πάντοτε στο μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων σου τα βοήθησες, γιατί ήθελες τα μοναστήρια, όπως μου έλεγες, να αναπτύξουν στην Άνδρο την θρησκευτικότητα, την θρησκευτική επισκεψιμότητα, γιατί τα μοναστήρια, όπως έλεγες, ήταν οι θύλακες, ήταν τα καστρομονάστηρά μας αυτά, οι πνευματικοί πύργοι, μέσα στους οποίους διαφυλάχθησαν παραδόσεις αιώνων πολλών. Θα είσαι εδώ πνευματικά για να καθοδηγείς τους νεότερους και για να γίνεσαι οδοδείκτης για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο που εσύ διάλεξες, της προσφοράς και της ανιδιοτελούς εντύπου και κατά πάντα τιμίας διαχείρισης των κοινών πραγμάτων. Με αφορμή την ελευθερία του θανάτου μου, ο Δήμαρχος Άνδρου εδώ στο Σούπι, το Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε σε έκανε συνεδρία σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11 πρωί, προκειμένου να αποκτήσουν το δεδομένο χώρο τιμή των τεχνικών τα χώρια των πάντων ένα κοινό και να αποδώσουν την πρέπουσα τιμή σε αυτό. Αποφασίζουν ομόφωνα, εκφράζουν τη μαθήτα τη θλίψη του για την απώλεια του καλού του Κυριάννη και εξαίρετου ανθρώπου του Ιωάννη Κλειδού και εγκρίνουν την έννοια του παρόντο ψηφίσματο. Να διατυπώσουν τα ειρηνική και θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια του εκπληκτικού θέατρου του Μάρκου Άνδρου, να τηρηθεί ενός με του
του συμβεί τόσο στην παρούσα έκταση της Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στην αμέσως απαιτούμενη διευθυντική συνεδρίαση του. Να κυματίσουμε εσείς τις συμβουλές σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα δημοτικά χρήματα επιμελητών. Την ημέρα της εκπρόσωπης ακολουθίας αναμείνουν πιστές οι υπηρεσίες του Δήμου τα νομικά πρόσωπα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού. Να κατατεθεί στην τύπη του εκπληκτικού Στεφάνη, μέρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκπληκτικού. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκπληκτικού. Η μόνη παρηγοριά που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή είναι ότι εκεί που πα βρίσκει σίγουρα το Λευτέρι, θα βρει στην Καμερίνα, θα βρει στο Νίκο. Όλου του φίλου και συνεργάτε του 2010 που βιάστηκαν για αυτήν την αφήνη. Τα πάντα γύρω θα σου γιατί είναι όλα έργα σου. Αλλά σε εμάς θα λείψει, σε εμένα θα λείψει πολύ φιλεγγένη. Θα μου λείψει το χαμόγελό σου, αυτό το γέλιο, το γέλιο σου πάνω. Θα μου λείψει αυτή η μόνιμη κουβέντα σου όταν με έπρεπε, γεια σου να τα λίγα. Θα μου λείψει γιατί είχα φιλεγγένη. Καλό ταξίδι. Φιλεγγένη, σε ευχαριστώ για όσο πρόσφερες στην Άρδο και σε μένα προσωπικά. Από τότε που σε γνώρισα, ήμουν πάντα κοντά και δίπλα στους αγώνες σου. Σε δύσκολα και σε εύκολα, σε χαρές και σε λύπες, σε αναφορικά μονοπάτια. Οι άνθρωποι όπως σήμερα είναι φτωχότεροι. Κανεί είναι ειλικρινή, ιδιωτελή και σπάνιο άνθρωπο. Μαχητής της ζωής και της αυτοδίκησης, υπηρέτησε με πάθος, πείσμα και αυταπάρνηση τα συμφέροντα της άνδρου και των αντιλωτών, χωρίς διακρίσεις και συμβιβασμούς. Ήσουν πάντα εκεί, όταν συζητάγαμε. Δίπλα και συμπαραστάτη στα προβλήματα όλων μας. Ακόμη και όταν αποσύρθηκες λόγω υγείας από την πρώτη γραμμή, σε νιώθαμε πάντα πρωταγωνιστή και κοντά μας. Μαζί με τον άλλο φίλο, που σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είσαι μαζί, τον Νίκο τον Θεολόγου, που θα κουβεντιάζεται ασταμάτητα για την άλλη. Με στήριξες, ήμουν πάντα δίπλα σου, θα είσαι πάντα στην καρδιά και στην ψυχή. Καλό ταξίδι, φίλε. Ένα μικρό πένθυμο βράδυ αποδείχθηκε αυτό της φετινής 28ης Οκτωβρίου για την Άμμο. Για τις Κυκλάδες, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για όλους τους Ανδριώτες. Την ημέρα που οι Έλληνες γιόρταζαν το μεγάλο όχι, έφυγε ο άνθρωπος που δεν έλεγε σε κανέναν όχι. Αυτό ήταν μάλλον και η μεγάλη σου αδυναμία. Σήμερα αποχαιρετώ τον δάσκαλό μου. Τον άνθρωπο που επί 4 χρόνια, από την ημέρα που ανέλαβα το επαρχείο, ήταν δίπλα μου. Πρόσφατα, με ένα τηλέφωνο στα αδέρφια Στεφάνου, καθυστέρησε το πλοίο για να βοηθήσει έναν ασθενή. Την επόμενη μέρα μου είπε, τους πήρα τηλέφωνο. Θέλω να τους στείλω μία επιστολή να τους ευχαριστήσω. Αυτός ήταν ο Γλινός. Έκανε το πρόβλημα δικό του και το έλυνε. Η αγκαλιά του Γλουνού μας χωρούσε όλους και σήμερα μας έχει αφήσει, άλλους με στεναχώρια και άλλους με τύψεις. Όταν μίλαγε για μία ιδέα, μας περιέγραφε το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που προγραμμάτιζε με τη χαρακτηριστική φράση «Ξέρεις». Αυτός ήξερε σίγουρα. Μπορεί να είναι δύσκολος ο αποχαιρετισμός σήμερα για εμένα προσωπικά, όπως και για ολόκληρο το νησί, αλλά δεν μπόρεσα να το αρνηθώ στη Μαρία όταν μου το ζήτησε. Και να ξέρεις, Δήμαρχε, ότι η σπορά σου όλα αυτά τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση του νησιού έχει πιάσει τόπο και σύντομα θα ανθίσει. Πάντα έλεγε στις τετροποδιές τη χαρακτηριστική φράση. Εσύ τη δουλειά σου, μην ακούς κανένα. Θα μου λείψει το τηλέφωνο. Πάντα τελείωνε με τη φράση. Μπράβο Δημητρό, προχωράμε. Καλό ταξίδι δάσκαλε. Καλό ταξίδι δήμαρχε. Καλή αντάμωση στο καλό παιδί καλέ. Φροσύνη, ο Γιάννης Γλινός ανήκει σε αυτούς. Και πήρε αυτή τη θέση από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, 44 χρόνια πριν,
όταν βλέποντας έναν ευαίσθητο δυναμικό νέο μια κιθάρα που ήταν στην Αθήνα και τα έχω και την μουσική. Του είπα, Γιάννη, αν τελειώσει το πανεπιστήμιο, τι θα κάνεις? Θα πάω στο νησί, τι να κάνεις? Να κάνω να πείσω τους νέους να μην φύγει κανείς. Να αγαπήσουν το νησί. Γύρισα. Και γύρισαν πολύ μαζί του. Βγάζα τότε μια εφημερίδα, να μου κάνει σύλλογο μεγάλο, κάνουμε και τόσο και τα ποσά του, πάμε πολύ μαζί. Ο Γιάννης ήταν λοιπόν το παιδί μου, το πνευματικό του. Ήρθε εδώ και τι δεν έκανε. Μουσική, για τριάδα. Το καλύτερο οικολογικό σχολείο του Κυκλάδου. Βιβλιοθήκες, βιβλία, μουσική. Να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει χωριό στον χώρο που να μην κουβαλήσει μουσική που καλά έχει δέατο. Να φτιάξουμε δέντρα, βιβλία, πολλά πράγματα. Γιατί ήταν πρώτος απ' όλα. Θέλω να δώσω την καρδιά μου συλληπιτήρια εδώ, δεν τα χρόνια τη αθωότητα. Σήμερα πονηρέψανε λίγο τα χρόνια και όλοι κοιτάνε να αρπάξουν από κάθε τίμημα. Ό,τι μπορούν για το συμφέρον τους. Ο Γιάννης Σοφρινός ήταν ανιδιοτελής. Θέλω λοιπόν να σφίξω το χέρι, να αγκαλιάσω σαν κόρη μου, γιατί με έλεγε πατέρα ο Γιάννης, τη Μαρία, την Ειρήνη, τον Μιχάλη και όλους τους ανθρώπους. Όποιος βγει στο πόρτι και βαδίσει λίγο θα καταλάβει τι έχει αλλάξει ο Γιάννης. Πολύ δύσκολο. Καλή μου Μαρία, πολύ δύσκολο. Με τίμησες εκ βαθέων δίνοντάς μου σήμερα το λόγο. Μαρία, ποτέ όπως ξέρεις δεν διαβάζω τα λεγόμενά μου. Υπάρχει λόγο και αυτό. Σήμερα όμως μόνο να τα διαβάσω το λόγο. Να μιλήσεις σε τέτοιες στιγμές ή να μιλήσει κανείς, υπήρξε το δίλημα. Όταν μάλιστα αυτός που μιλεί είναι μικρός, αδελφός, ψυχείται και καρδία ομόσιος. Ποιες λέξεις να βάλει κανείς τη μια μετά στην άλλη, όταν οι λέξεις όλες και περισσότερο εκείνες που συνηθίζονται σε αυτές τις περιστάσεις είναι για μένα τόσο φτωχές, τόσο αδύναμες να περιγράψω ένα τόσο δυνατό προσωπικό συνέστημα. Μήπως σε τούτες τις στιγμές αυτό που πρέπει είναι η σιωπή. Και παραπέρα η κατά μόνας αναμέτρηση του κάθε ενός πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του. Τι υπήρξαμε άραγε εμείς για εκείνον και τι εκείνος για εμάς. Και ακόμα περισσότερο, τι υπήρξε εκείνος για τον τόπο αυτό, για τους ανθρώπους που τον κατοικούν, για εμάς που συναντηθήκαμε εδώ σήμερα και τι αυτός ο τόπος και εμείς οι ίδιοι για εκείνον. Ο Γιάννης υπήρξε πάνω απ' όλα πρόσωπο. Ιδιαίτερο, μοναδικό στη σχέση του με τον καθένα μας. Το έβλεπες στο λόγο του, το διάβαζες στο βλέμμα του, αυτό που συνόδευε πάντοτε την έκφρασή του. Όμως ο Γιάννης υπήρξε και πρόσωπο που δημιούργησε κοινωνία, που οικειώθηκε χωρίς όμως ποτέ να οικειοποιηθεί τον δημόσιο χώρο. Εκεί συνάντησε τα ωραία, εκεί και τα δύστροπα. Εκεί γεύτηκε τη χαρά, εκεί όμως συνάντησε και τον άνθρωπο σε όλες τις εκφάνσεις. Φίλοι και αντίπαλοι. Όμως φίλοι και αντίπαλοι μόνο αληθινοί. Καλούμαστε τώρα να εκτιμήσουμε και να τιμήσουμε τον Γιάννη και το έργο του. Γιατί να το πω και αυτό με τα λόγου γνώσεως. Ο Γιάννης τους ευθύς, τους φωτεινούς, αυτούς τους έστω λίγους που είχαν το κατά την παράδοση του γένους μας αληθές πρόσωπο, ανεπιφύλακτα τους εκτιμούσε. Φίλοι και αντίπαλοι συνεχώς, ας συναισθανθούμε και ας αναλογιστούμε τις στιγμές που ζήσαμε μαζί του. Για τη δική μας εσωτερική πρωταρχικά, ψυχική και ηθική αποκατάσταση. Για την ενδυνάμωσή μας μέσα από τη θλίψη, αλλά και για τη συνέχεια της σχέσης μας με τον τόπο αυτό, τον πανανθρώπινο του καθενός και του Γιάννη ιδιαιτερότερα, τον ελληνικό, τον κυκλαδίτικο και τον ανδριώτικο, αυτό που ο Γιάννης υπηρέτησε εύξυχα και οραματικά, όχι από αγάπη μόνο, αλλά από έρωτα.
Γιάννη, αφήσαμε όλες τις κουβέντες μας στη μέση και τα σχέδια που μαζί κατακτήσουν χαράσματα για το αύριο και για το μέλλον. Μένουν ωστόσο οι παρακαταθήκες σου. Γιάννη, υπήρξες όχι μόνο όλα αυτά που μόλις προσπάθησα με λέξεις άχαρες να σου εκφράσω, αλλά και ο συμπαραστάτης μου σε ό,τι και οι δυο μας αγαπήσαμε. Να σε ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κατέβαλες, ώστε να κρατήσει άνθρωπος τη φύση της ζωντανή. Για να αξιοποιήσει σωστά τα νερά που ρέουν στα ρέματά της, ώστε να γίνει η ζωή των ανθρώπων της αξιοβίωτη. Να σε ευχαριστήσω ακόμα που φιλοξένησες στο τρεχαντήρι μας, τον Άγιο Νικόλα, στο λιμάνι σας εδώ στον Κόρφο, που το φρόντισες με την ανιδιοτελή συνδρομή άξιων φίλων και συνεργατών σου. Καθώς ολόψυχα αναγνώρισες την ανθρώπινη σημασία των ταξιδιών του. Σε θάλασσες που άλλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι, σκληρά δοκιμάζονται. Μαρία, που άξια στάθηκες πλάι του, που απέφυγε στην έπαρση. Ειρήνη και Μιχάλη, δεν χρειάζεται να πω να τον θυμόμαστε. Να πω μόνο ότι ορισμένοι από εμάς, ελπίζω οι περισσότεροι αν όχι όλοι, να είμαστε για όσο ζούμε στο πλευρό σας, εσείς είστε ο Γιάννης μας από εδώ και μπρος. Γιάννη, φίλε και συναδελφόρε, θλιβερή και φορτισμένη στιγμή για όλους μας, για την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους συντρόφους σου, τους συνοπίτες σου, την άλλη ολόκληρη, την απίστευτη και αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Διάβασα τόσα μηνύματα αυτές τις μέρες για σένα, τόσα καλά λόγια που σκέφτηκα να σιωπήσω, μιας και περισσεύανε και η αγάπη και ο σεβασμός στο πρόσωπό σου. Όμως, φίλε, δεν θα μπορούσαμε να μη σε αποχαιρετήσουμε εμείς, προσπαθώντας να σταθούμε αντάξει της εμπιστοσύνης σου και της αγάπης που μας έδωσες απλόχερα. Οι φίλοι σου, οι συνεργάτες σου, οι συνοδοιπόροι σου, αυτοί που μείναμε κοντά σου ως το τέλος. Δάσκαλος πραγματικός, που δεν δίδαξες μόνο τα μαθηματικά, Γιάννη. Μας δίδαξες στάση ζωής, ανθρωπισμό, δημοκρατικές αρχές, πολιτικό ήθος. Άνθρωπος με πολύ πλούσια θεωρητική κατάρτιση. Πάντα μπορούσαμε πώς έβρισκες τον χρόνο και διάβαζες τόσο πολύ. Αλλά και άνθρωπος της δράσης, της πράξης και της πολυμέρειας. Θεωρούσες καθήκον σου να ασχοληθείς με τα κοινά και μάλιστα θυσιάζοντας προσωπικές απολαύσεις, προσωπική ζωή. Δήμαρχος με ανεκτήμητη εμπειρία, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα, κυρίως όμως δήμαρχος με αγάπη, αγάπη για την Άνδρο και τους συμπολίτες σου. Από το 1986 έως το 2010 πρόσφερες το Κόρφη. Το άλλαξες το Κόρφη. Το έκανες πρότυπο για την υπόλοιπη Άνδρο. Από το 2010 έως το 2014 δήμαρχος όλης της Άνδρου πια, μέσα σε 3,5 πολύ δύσκολα χρόνια, κατάφερες με τους συνεργάτες σου να αφήσεις πολλά και αξιόλογα έργα. Με βαρύτιμημα όμως και σημαντικές απώλειες. Την Κατερίνα, τον Νίκο, τον Λευτέρη, που σίγουρα τώρα είσαι μαζί τους. Αυτό που άφησες όμως κυρίως εμάς είναι το πολιτικό ήθος και η ευγένεια ψυχής. Δίδαξες τη δημοκρατία, έτσι όπως την περιγράφει ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο. Ευγένεια και ανεκτικότητα. Ποτέ δεν επέστρεψες κακές συμπεριφορές που κατά καιρούς εισέφερες. Σεβόσου τους ανθρώπους χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα. Και ποιος δεν θυμάται αυτή τη φράση σου και τόσες άλλες που συχνά μας επαναλάμβανες και που θα μείνουν ανεξίπλες στη μνήμη μας. Απουσία καχυποψίας, απουσία δυσαρέσκειας. Όταν καμιά φορά εμείς, οι πιο αδύναμοι, τις εκφράζαμε, εσύ μας επανέφερες, δείχνοντας απεριόριστη εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση. Τα έργα σου, σύμφωνα με τα λίγα, λιτά και σταθερά σου λόγια. Ποτέ δεν υπερηφανεύτηκες, ποτέ δεν καταχράστηκες στην εξουσία σου,
και πάντα εξέπεμπες μια αρχοντιά, μια ανθρωπιά και μια μεγαλοψυχία. Μίσησες την αδικία και το ψέμα, αλλά ποτέ δεν πόθησες την εκδίκηση. Ήθελες να έχεις μόνο φίλους, Γιάννη, και πάντα σε θυμόμαστε να ευεργετείς τους άλλους πάντα ανιδιοτελώς. Να δίνεις ευκαιρίες, να λύνεις προβλήματα, να προσφέρεις με όλους τους τρόπους. Με μια εσωτερική ελευθερία που ίσως να μην την άντεξαν κάποιοι. Θα τη ζήλεψαν γίγαντα, Γιάννη, όπως τη ζήλεψε και ο Χάρος, ο θάνατος, και σε πήρε νωρίς. Τη δύναμή σου την αναγνώρισαν όλοι, αντίπαλοι και φίλοι. Τα έργα σου θα μείνουν τεκμήρια και ο θαυμασμός όλο και των σύγχρονων και των επόμενων γενεών είναι εξασφαλισμένος. Γιάννη, ανήκεις πλέον στην ιστορία της Άνδρου και να είσαι σίγουρος ότι η ιστορία δεν θα σε αδικήσει. Και αν άφησες ανεκπλήρωτα όνειρα, γιατί ποτέ δεν σταμάτησες να ονειρεύεσαι και να σχεδιάζεις μέχρι το τέλος, τα άφησες παρακαταθήκη. Είχες την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να περιστοιχίζεσαι από μια οικογένεια που σε αγάπησε. Σε αγάπησε πολύ την μητέρα σου, την Ασημίνα, την αδελφή σου, την Ειρήνη, την πάντα διακριτική και αξιοπρεπή σύντροφό σου, τη Μαρία, και τα λατρεμένα, πολυαγαπημένα σου παιδιά, την Ειρήνη και τον Μιχάλη, που πάντα τα καμάρωνες και τα λάτρευες. Και δεν άφησες, Γιάννη, μόνο το νησί μας καλύτερο, αλλά και εμάς μας άφησες καλύτερους, εμάς τους φίλους σου και τους συντρόφους σου και τους συνοδοιπόρους σου μέχρι το τέλος. Εμάς που μας τίμησες με τη φιλία σου, την εμπιστοσύνη σου και που ελπίζουμε, Γιάννη, να φανήκαμε αντάξει. Είμαστε ευγνώμονες. Σε αποχαιρετάμε, ευγνώμονες που συμπορευτήκαμε, Γιάννη. Σε αποχαιρετάμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ.